είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Σηματοδοτεί κάτι αυτό τώρα η κίνηση αυτή της Τουρκίας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έρχεται σαν μια, θέλετε, λογική αλληλουχία διαφόρων άλλων ενεργειών που δεν πρέπει να τις δούμε την κάθε μία αυτοτελώς μόνη της, και δημιουργεί μια de facto κατάσταση η οποία αύριο μεθαύριο θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο. Δηλαδή θέτει ναύτεξ πάλι θέμα καταφανώς και εμφαντικά αποστρατικοποίησης των νήσων. Συμπεριλαμβάνει τα γνωστά νησιά Καστελόριζο και τα λοιπά. Συν Σάμο φτάνει μέχρι το Βόρειο Αιγαίο. Πάρα πολλά νησιά έχει μέσα αυτή τη φορά. Πάρα πολλά, ναι. Και αυτό έρχεται επίσης, αν δούμε, μετά την διακήρυξη των Αθηνών, συνέχεια και στην τηλεόραση και think tanks αντίστοιχα της Τουρκίας και πολιτικοί διάφοροι κάνουν συνεχώς αναλύσεις και μιλάνε είτε για τα 152 νησιά που βραχονησίδες που κακώς παραχωρηθήκανε, είτε για 20 μεγάλα νησιά τα οποία δοθήκαν ως δώρο. Και μάλιστα σε αυτό συνδράμει και η αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο θέμα του ΑΚΕΠΕ, ναι, και βεβαίως τις εμπριστικές δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ στη Σμύρνη, ότι για τους εχθρούς οι οποίοι πάλι θα πέσουν στη θάλασσα κτλ. Ναι. Υπονοώντας σαφώς. Και εμείς τώρα δεν αντιδρούμε ούτε απαντάμε σε όλα αυτά. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στη Βουλή Αντιπροσώπων που πέρασε χθες η προμήθεια, δόθηκε το πράσινο φως για τα F-16. Ναι, το, ναι. Δεν υπήρχε καμία μνήμα όσον αφορά για κάποια. Κάποιους προϋποθέσεις και όχι μόνο αυτό, πολύ περισσότερο και κυρώσεις. Αν και εφόσον το παραβεί, τι θα γίνει, τι κυρώσεις θα έχει, δεν υπήρξε απολύτως τίποτα τελικά. Ναι, αφήνουμε κάποια πράγματα και εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα τα βρούμε μπροστά μας και, ναι, και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι διενεργείται απέναντι στην Τουρκία ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό, εκτός από τα 23 δις που θα κοστίσουν τα 119 F-16, 40 αγορά καινούριων και 79 αναβάθμιση. Ναι. Μιλάμε και για άλλα 18 δις, σύνολο 41, τα οποία αφορούν αυπήγηση ελικοπτεροφόρου στην Ισπανία, προμήθεια υποβρυχίων από τη Γερμανία, συν ναυπήγηση πολλών μονάδων, ναυτικών μονάδων επιφανείας σε τουρκικά ναυπηγεία, 41 δις, και μέσα σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τους φρενήρις ρυθμούς που παρασκευάζονται από την τουρκική αμυντική βιομηχανία, ναι, πυρομαχικά, drones, βαλιστική πύραυλη. Εναντίον ποιον τα κάνει αυτά, όχι βέβαια εναντίον των ανταρτών στη Συρία ή κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι ένα ερώτημα. Τώρα θέλω να μας δώσετε και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ναι, ναύτεξ, αλλά είναι ασκήσεις χωρίς πυρά. Δεν έχει σημασία. Ακόμη και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, ένα κακό προηγούμενο. Δημιουργεί μια de facto κατάσταση, όπως άλλωστε αυτή τη στιγμή de facto είναι και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο μετά την εισβολή του 1974. Αλλά αυτή η κατάσταση de facto στην ουσία έχει εδραιωθεί. Το μόνο που απομένει είναι η κατάσταση από την de facto να περάσει στον de jure, δηλαδή να επισημοποιηθεί μια κατάσταση. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, πολλές φορές, να το πω σε νομικούς όρους, είναι αυτό το δικαίωμα χρησικτησίας που επικαλείται. Κάποιος σου λέει 20, 30, 50 χρόνια είναι μια κατάσταση, τώρα θα την αλλάξεις. Τώρα εμείς θα μπορούσαμε ως Ελλάδα να πούμε κάτι, το αρμόδιο Υπουργείο να εκφράσει κάτι σχετικά με αυτό, με αυτό που έχουμε τώρα, την ναύτεξ. Κατ' εμέ, ναι, και δεν είναι μόνο η ναύτεξ. Μπορεί να πάει με μια ατζέντα θεμάτων και φακέλων που, αν θέλετε, έχουν γίνει μετά τη διακήρυξη Αθηνών, αλλά και νωρίτερα κιόλας, τα οποία το καθένα μπορεί να είναι από μόνο του μικρό αυτοτελές γεγονός, αλλά αθριζόμενα όλα μαζί, τα πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Να μην πω για την εκκλησία της Μονής Χώρας, την οποία είναι πολυθρηστικό μνημείο της UNESCO με μοσαϊκά και θέλουν και αυτοί να τις αλλάξουν τη χρήση. Να μην πω για την Αγία Άννα στην Κυθρέα, της Κύπρου, που επίσης το κάνανε. Να μην πω για την επιθετική διάταξη του πυροβολικού στη Βόρεια Κύπρο που έχει γράψει η εφημερίδα Σημερινή και πολλά άλλα θέματα. Οπότε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αλωνίζει στο Αιγαίο η Τουρκία. Δεν είναι. Και σαν είναι πραγματικότητα. Βεβαίως, και σαν να χρησιμοποιήθηκε η διακήρυξη των Αθηνών, αν θέλετε, για να ξεπληθεί η Τουρκία εμέσως με αυτόν τον τρόπο και να μπορέσει να διεκδικήσει, ας πούμε, την προμήθεια των F-16. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρόσο. Να είστε καλά. Ο λύκος δεν αλλάζει. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.